Πολύ όμορφο μέρος που με έχεις φέρει και δεν το γνώριζα και τώρα που το έμαθα θα το τιμήσω δεόντως. Στα καλύτερα σε έχω φέρει. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να πούμε ότι είχε παλιό καιρό τη μέρα που βρεθήκαμε. Όντως, ρίχνει καρεκλοπόδαρα έξω. Αυτό να το πούμε. Εμένα μου αρέσει αυτός ο καιρός. Με ανεβάζει, με ενθουσιάζει. Ναι. Είσαι χειμωνιάτικος τύπος, Ελένα μου. Ναι, είμαι. Είμαι παιδί του χειμώνα. Είσαι. Ναι. Την Τρίτη έχω γενέθλια. Ω, τώρα. Την Τρίτη που μας πέρασε. Που μας πέρασε, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ευχαριστώ. Λες την ηλικία 55. Όπως και να το δεις δεν αλλάζει. Έλεγες πάντοτε την ηλικία σου. Πάντα. Δεν μπορώ αυτές τις μυστικοπάθειες. Ναι, γιατί είμαι 55 χρονών και είμαι μια χαρά και νιώθω καλά και πρέπει να ζούμε την ηλικία μας. Το θέμα είναι πώς νιώθεις, όχι τι αριθμό κουβαλάς. Χαίρομαι τη στιγμή. Δεν κάνω προγραμματισμούς μακρινούς εγώ. Μ' αρέσει πολύ να ζω το τώρα. Μην ξεγελιόμαστε, σε μια βραχονισίδα ζούμε και όλα αυτά τα σταριλίκικα και τα αυτά μένα δεν με αγγίζουν και ποτέ δεν με άγγιζαν. Ήσουνα πάντοτε αυτής της φιλοσοφίας ή τελευταία τώρα με αυτήν τη συνθήκη, ίσως με την πανδημία που αλλάζουν οι ζωές μας, έχεις αναθεωρήσει λίγο τα πράγματα? Όχι, πάντα έτσι ήμουν. Ποτέ δεν υπήρξα, ας μου επιτραπεί ο όρος ψώνιο, ας πούμε. Ξέρω πολύ καλά, είμαι πολύ συνειδητοποιημένη ότι κάνουμε μια δουλειά που απλώς είναι πιο προβεβλημένη από άλλες δουλειές. Ο κάθε επαγγελματίας που είναι σωστός στον κλάδο του έχει και τους ανάλογους fans, ας πούμε, ή οπαδούς. Ό,τι δουλειά και να κάνει. Δεν υπάρχει λόγος να καβαλάμε καλάμια. Κανένας. Ας έχουν και επικίνδυνο. Ναι, πολύ επικίνδυνο. Δεν μου αρέσει ο διαχωρισμός των ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος είναι αυτό που λέμε καθίσε φοετάχθη. Είναι ταμένος να κάνει μια δουλειά, μια τέλος πάντων κοινωνική δραστηριότητα, αν θέλεις, γιατί δεν απαραίτητα ότι είναι όλα δουλειές. Μπορεί κάποιος να έχει τάξει το στόχο της ζωής του να είναι απλά φιλάνθρωπος. Και αυτό πράττει σε όλη του τη ζωή. Και μπορεί να μην εργάζεται, μπορεί να μην έχει ανάγκη να εργαστεί, αλλά αυτό το κάνει μια αφοσίωση. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ αυθόρμητος και δεν μπορώ να μη σχολιάσω κάτι, θα σκάσω δηλαδή με αυτή την έννοια. Σε πνίγει, δεν μπορείς. Ναι, δεν μπορώ να μην πω την άποψή μου, εφθαρσός ρε παιδί μου, και θα πληρώσω το ανάλογο αντίτιμο άμα πρόκειται. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαι αρεστή σε όλους και δεν με αφορά να είμαι αρεστή σε όλους. Θέλω να μου πεις πώς είσαι εσύ προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο, γενικότερα. Είμαι πάρα πολύ καλά με τα παιδιά μου, με τη μητέρα μου που ζούμε μαζί, με τον σύντροφο μου. Όμορφα. Είμαι άνθρωπος που πάντα εστιάζω στα θετικά, ακόμα και μέσα από κάτι πάρα πολύ κακό, ψάχνω να βρω τι καλό μ' αφήνει αυτή η συνθήκη τέλος πάντων, γιατί μετά γίνεσαι μίζερος. Μην νομίζεις, δεν είναι δύσκολο να ζήσεις χαρούμενα τη ζωή σου. Δεν είναι δύσκολο. Είναι θέμα αντίληψης και θέμα απόφασης πώς εσύ αποφασίζεις να βλέπεις τα πράγματα γύρω σου. Εμένα με σώζει και το χιούμορ. Δηλαδή, απομυθοποιώ τα πάντα. Μπορεί να μην είναι πολύ καλό αυτό. Εμένα μ' αρέσει. Δεν μπορώ τους στεγνούς ανθρώπους, δεν μπορώ τους δυσκύλιους γενικότερα. Ξέρεις που είναι πολύ... Υπάρχει μια δυστοκία στο να πούν κάτι, στο να κάνουν κάτι, στο να πούν την απόψη τους. Ναι. Όχι, δεν τους μπορώ. Μου φαίνεσαι μια γυναίκα, ένας άνθρωπος που γενικότερα στη ζωή σου ό,τι ένιωθες, θα το έλεγες. Σου στήχησε? Φυσικά. Το πλήρωσες το τίμημα? Το πλήρωσα το τίμημα. Πώς? Δεν μπορώ να μην μιλάω. Ναι. Όταν κάτι εδώ που, τέλος πάντων, για μένα είναι άδικο. Και είναι άδικο όχι μόνο ως προς εμένα, αλλά ως προς κάποιον συνάδελφο μου, ας πούμε. Θα μιλήσω. Δεν μπορώ να καταπιώ αμάσιτη την τροφή. Στη ζωή μου έκανα αυτό που ήθελα. Mm-hmm. Πάντα. Δεν συμβιβάστηκα ποτέ. Διανύουμε μια περίοδο που υπάρχει γενικότερα αυτή η διπολικότητα, λίγο έχουμε χωριστεί, έχουμε διχαστεί σε στρατόπεδα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σε ενοχλεί? Με ενοχλεί γιατί σε αυτόν τον τόπο πάντα ήμασταν διπολικοί. Πάντα ήμασταν αριστεροί-δεξιοί, από ελίστες ομονιάτες, αελίστες απολωνίστες. Δηλαδή αυτό με ενοχλεί. Εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με τις απόψεις σου, θα παλεύω όμως για να μπορείς να τις λες ανοιχτά τις απόψεις σου. Και ας είναι πολύ αντίθετες από τις δικές μου. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ... Με ενοχλεί φοβερά η βία που υπάρχει γύρω μας τα τελευταία χρόνια, θα πω, όχι τον τελευταίο απλώς καιρό.
δεν μπορεί να βιάζουν τις κόρες μας, να σκοτώνουν τους γιούδες μας, γιατί φοράει μια άλλη φανέλα από τη φανέλα της δικής του ομάδας. Δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές γενικότερα. Αυτό που εγώ κάνω με τα παιδιά μου είναι ότι τους στηρίζω απόλυτα στις επιλογές τους και με πάρα πολύ αγάπη. Ακόμα και όταν τους θυμώνω για κάτι, τους θυμώνω με αγάπη. Ποτέ δεν απορρίπτω τα παιδιά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να νιώθει το παιδί ότι ναι, έσφαλε κάπου, αλλά δεν έχασε τη μάνα του, δεν απογοήτευσε τη μάνα του, να νιώθει ότι τη στεναχώρησε, ναι. Ότι όμως τον αποδοκιμάζει ή τον απορρίπτει, όχι. Πώς είσαι ως μανούλα, λοιπόν, Έλενα Ευσταθή? Θέλεις να σου το πω πώς το λένε τα παιδιά μου? Να μου το πεις ακριβώς. Έχω έγνοιες. Θέλω να τους ακούω, θέλω να τους μιλώ, θέλω να τους βλέπω. Εντάξει, νομίζω κάθε γονιός το έχει αυτό. Κλασική Κυπρέα μάνα. Ναι. Αυτό πάει να πει. Ναι. Ο γιος σου, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαρίνος, ναι, είναι αραβωνιασμένος. Ναι, είναι αραβωνιασμένος. Πώς είσαι ως πεθερά, λοιπόν? Χάλια μαύρα. Πώς είσαι σε αυτόν τον ρόλο? Πολύ καλά είμαι. Πολύ καλά είσαι, είμαι. Καλή. Ναι, βέβαια, αυτό θα το πει η νύφη μου, όχι εγώ. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα ακόμα μου παιδί. Αυτό το επέλεξε ο γιος μου. Για μένα είναι η καρδιά μου και η αγκαλιά μου ανοιχτή πάντα. Δεν έχεις γίνει γιαγιά ακόμα? Όχι, σωστά. Θέλω τόσο πολύ να γίνω. Ναι. Τόσο πολύ. Είναι ωραίο πράγμα να γερνάμε, γιατί σημαίνει ότι ζήσαμε. Mm-hmm. Είναι ωραίο πράγμα να μεγαλώνεις όμορφα. Και δεν εννοώ με επεμβάσεις, εννοώ με όμορφα συναισθήματα. Ναι. Να δεις το εγγόνι σου, να παίξεις με το εγγόνι σου, να δεις τα παιδιά σου να ανδρώνονται, να κάνουν τα σχέδια τους, να τα υλοποιούν. Θεωρώ ότι είναι, αυτά είναι παράσημα της ζωής. Και είναι και οι εμπειρίες, που είμαστε οι εμπειρίες μας, είμαστε οι επιλογές μας. Είναι ένας δρόμος, νομίζω, που χαράζουμε εμείς από επιλογή. Σίγουρα, από συμπτώσεις, είναι, από διάφορα. Όλα είναι στις επιλογές μας. Τίποτα δεν γίνεται εάν δεν είναι επιλογή μας. Mm. Έκανες επιλογές τις οποίες να έχεις μετανιώσει? Όχι. Έκανα επιλογές που δεν μου βγήκανε πολύ, αλλά δεν μετανιώνω, γιατί αυτές οι επιλογές είναι που με πήραν παρακάτω. Αισθάνεσαι ότι έχεις αδικηθεί ποτέ στη ζωή σου? Στη δουλειά μου, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μια δουλειά που έχει σκαμπανεβάσματα. Μιλάς για μια δουλειά που είναι ένα ζωντανό κύτταρο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω αδικηθεί. Όχι. Mm. Δεν νιώθω δηλαδή να έχω αδικηθεί. Ίσως, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μπορούσαν να μου είχαν εμπιστευτεί κάποια μεγαλύτερα πράγματα όταν ήμουν στον ΘΟΚ, ας το πούμε. Δεν έχω μέσα μου τέτοιου είδους ανασφάλειες ή προβληματισμούς. Έπαιξα πάρα πολλά πράγματα, πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έχω χορτάσει. Μπορεί, χωρίς να το έχω αντιληφθεί, να έχω ναι κάποιον να δικήσει. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Αλλά αν συμβαίνει αυτό, σε παρακαλώ, έλα πες μου το να το βρούμε, γιατί δεν μπορώ να νιώθω ότι έχω αδικήσει κάποιον. 30 κάτι χρόνια 35. Καριέρας, 35 φτάσαμε. Καριέρας στο θέατρο, στην υποκριτική γενικότερα. Πώς είναι αυτή η πορεία? Είναι γεμάτη εμπειρίες, γεμάτη χαρά, γεμάτη χαρμολύπη για ορισμένα πράγματα. Και πικρές στιγμές έχουν υπάρξει. Είναι όλα όπως στη ζωή. Δεν μπορεί να κυλάνε όλα στην ίδια θερμοκρασία. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, υπάρχουν κύματα, υπάρχει μπουνάτσα, υπάρχει γαλήνη. Είναι, θεωρώ, όλα μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και εγώ θεωρώ ότι τα έζησα και τα χάρηκα. Δεν είμαι και της αναβίωσης, να ξέρεις. Ναι. Όχι, όχι. Δεν σου αρέσει. Ό,τι να κλείνει, τελειώνει και πάμε παρακάτω. Ναι. Τα πισωγυρίσματα δεν τα μπορώ σε κανένα επίπεδο. Mm-hmm. Το να βλέπεις με σκοπτικό βλέμμα τα πράγματα, νομίζω είναι κάτι που σε κάνει να ξορκίσεις το κακό. Νομίζω ότι είναι κάτι που μου δίνει χαρά η σάτυρα. Mm-hmm. Εξού και μου αρέσει πάρα πολύ η επιθεώρηση σαν είδος και όσες φορές έτυχε να κάνω επιθεώρηση, θεωρώ ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά. Κακές κριτικές έχεις ακούσει όλα αυτά τα χρόνια? Κακές κριτικές οι οποίες να σε έχουν αγγίξει όμως? Σίγουρα έχουν υπάρξει. Όταν δεν είναι με κακεντρέχεια που γίνονται ή με εμπάθεια, θα τις δω, θα σκεφτώ ότι μπορεί να έχουν και δίκιο. Από την άλλη, αυτό έκανα όμως. Αυτό ήμουνα, αυτό υποστήριξα και αυτό στηρίζω. Mm. Δεν με αφορά τι θα πει ο κόσμος. Mm. Γιατί και αυτούς που τους αφορά, τελικά τι είπε ο κόσμος, μάθαμε? Yeah. Όχι, ναι. Ποτέ. Ποτέ.
Έχεις δοκιμαστεί σε πολλά πράγματα. Ναι. Ένα από αυτά ήταν και η παρουσίαση. Ναι. Κάποια στιγμή στην τηλεόραση. Ναι, πολλές στιγμές. Πολλές στιγμές. Και στο ΡΙΚ και στο ΜΕΓΑ. Ναι. Ναι. Πώς ήταν αυτό και θέλω να μου πεις αν θα το ξανά έκανες. Κοίταξε, πέρασα πάρα πολύ ωραία σε όλα όσα έχω κάνει στην τηλεόραση σε αυτό το επίπεδο. Ναι, θα το ξανά έκανα. Αν κάποιος δηλαδή είχε ανάγκη το δικό μου χαρακτήρα παρουσίασης, θα το έκανα. Παρακολουθείς τηλεόραση? Παρακολουθώ, ναι, παρακολουθώ. Με τα μανία στα δελτία ειδήσεων βέβαια. Δεν μπορώ να μην είμαι ενημερωμένη. Θέλω να είμαι. Mm-hmm. Και με τα ποδοσφαιρικά και με τα πάντα. ΑΕΛ, ΑΕΛ. Αελάρα, για πάντα, ε. Για πάντα. Πηγαίνεις γήπεδο ακόμα? Δεν πάω πια, όχι, δεν πάω. Εκτίθεμαι ανεπανόρθωτο από όταν δεν πάω. Μέσα σε πολλά άλλα που έχεις ασχοληθεί και με την πολιτική. Έχεις πολιτευτεί κάποια στιγμή, έχεις μπει, ήσουν ενεργό μέλος σε όλο αυτό το θέμα. Θα το ξαναέκανες? Ποτέ. Ενεργό μέλος στην κοινωνία είμαι. Πολιτικοποιημένο πρόσωπο είμαι. Κομματικοποιημένο δεν είμαι. Ήμουνα υποψήφια, ναι, συγκεκριμένου κόμματος, με το ΑΚΕΛ, είχα κατέβει στις βουλευτικές εκλογές, 2 συνεχόμενες πενταετίες και τις 2 ήμουνα πρώτη επιλαχούσα. Είδα από κοντά πράγματα τα οποία με στεναχώρεσαν, γιατί ήμουνα πιο ρομαντική από ότι είναι η πραγματικότητα σε αυτό το χώρο και είπα ότι δεν αξίζει να πολεμήσω γι' αυτό. Ήταν κάτι ίσως, λέω, που δεν θα έπρεπε να κάνω. Υπάρχει κάτι το οποίο σε θυμώνει, αισθάνεσαι ότι ο κόσμος έξω, η κοινωνία αδικείται, ο λαός? Φυσικά. Τι να σου πω, μια λέξη, διαφθορά? Τι άλλο θες να σου πω σε αυτό το κράτος που ζούμε? Να σου πω τη φτώχεια, να σου πω την ανέχεια, να σου πω τα παιδιά που δεν έχουν να πάρουν μαζί τους στο σχολείο ένα σάντουιτς που μπορεί να βάλουν τα κλάματα, δηλαδή. Εξοργισμένη είμαι. Περίμενες εσύ ποτέ ότι θα υπήρχαν κοινωνικά παντοπουλία, ας πούμε? Ότι θα υπήρχε αυτή η ανέχεια του κόσμου? Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους στο να φτάσουμε στο χάλι που φτάσαμε. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή. Όταν ο άλλος βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και αφορά την υγεία του, δεν μπορείς να αρνηθείς οποιαδήποτε βοήθεια σου ζητήσει. Mm. Και με την περιπέτεια μου, πολλές κοπέλες μου στέλνουν ακόμα και στο Messenger, ας πούμε, να με ρωτήσουν για την εμπειρία μου, γιατί τώρα το περνάνε αυτές και θεωρούν ότι θα πάρουν έτσι μια ανακούφιση. Και επειδή εγώ δεν το πήρα καθόλου βαριά, εξού και το ξεπέρασα, νιώθω ότι βοηθώ. Γενικώς είμαι ανοιχτή στον κόσμο. Δεν είμαι άνθρωπος που με ενοχλεί ο κόσμος. Καθόλου δεν με ενοχλεί. Γιατί χάρη σε αυτό τον κόσμο εγώ έφτασα εδώ που έφτασα. Αφιέζω τη σιωπή σε λέξη. Απέχεις λίγο από την... Απέχω, ναι, απέχω λίγο. Γιατί είναι και θέμα ωραρίου, είναι και οι συνθήκες περίεργες. Δεν ήταν και κάτι που να πω ότι με τρέλα θα το έκανα. Το να έχεις την δυνατότητα της επιλογής, αυτό σε βάζει σε μία θέση... Ισχύως, το συζητάμε. Ναι. Ναι, βέβαια. Διότι πολλές φορές μπορεί να έλεγες ναι σε μία δουλειά, απλώς και μόνο γιατί δεν μπορείς να πεις και όχι, πρέπει να φας. Ναι. Αλλά δεν ήταν κάτι που, ρε παιδί μου, διέγεται τη φαντασία ότι θα κάνω αυτό και τι ωραία θα περάσω. Τώρα όμως μπορώ και είμαι χαρούμενη που μπορώ. Αυτά τα 2 χρόνια τώρα με την πανδημία υπάρχουν πράγματα καθημερινά, απλά δηλαδή, κάτι, κάποιο ταξίδι, να ταξιδέψεις, να κάνεις κάτι? Δεν είμαι πολύ του έξω, όταν βγω έξω περνάω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν σταμάτησα να έχω τη ζωή μου που είχα, γιατί δεν είναι κάτι extreme, κατάλαβες, ναι. Είναι μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, θα πω σε μια ταβέρνα, θα φάω, θα πιω, θα χορέψω, τραγουδήσω, θα... εντάξει, λίγο το λίκνισμα. Αυτό μας έχει. Ναι, όχι αυτά, καλέ, ναι. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να την περάσουμε και ο καθένας έχει τη δική του άποψη και τη δική του ατομική ευθύνη απέναντι στα πράγματα. Δηλαδή μπορείς να πράξεις κατά το δοκούν, αλλά να είσαι συνειδητοποιημένος για το ποιους αφορά η απόφασή σου. Γιατί καμιά φορά οι αποφάσεις μας αφορούν πολύ κόσμο και όχι μόνο εμάς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Απόλαυσα όσο τίποτα αυτή την κουβέντα που κάναμε καλά, σήμερα. Καλά, και εγώ το ίδιο. Και σου εύχομαι κάθε καλό, καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνεις. Επίσης. Και είσαι υπέροχη και να συνεχίσεις να είσαι τόσο φωτεινή και τόσο αισιόδοξη. Ευχαριστώ, αγάπη μου, κάθε καλό. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Μπράβο, σε Παντελή μου.